Και πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο της αγοράς που και αυτός κερδίζει εκλογές, εκπροσωπεί τους συναδέλφους του και το εμπόριο, ο πρόεδρος επαγγελματικού μελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Χατζηθαδοσίου. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Οπ, κάπου σας βρίσκω εκτός γραφείου και σας ευχαριστώ, αλλά είδατε τι κάνει η τεχνολογία. Σας έχουμε. Πού είστε? Είχαμε σήμερα πολλά γεγονότα. Ναι. Ήμουνα πριν στη Βουλή, γιατί όπως ξέρετε σήμερα ψηφίστηκε και είναι θετικό το να υπάρχει πλαφόν στα ενίκια το 3%, θετική είδηση για την αγορά. Το είχαμε διεκδικήσει, το θέλαμε. Είχαμε την αναβολή των εκλογών, την παράταση για ένα χρόνο στα επιμελητήρια. Έχουμε το θέμα που σε λίγες μέρες θα μπει για το ΦΠΑ, όπως σας είχα προαναγγείλει ότι η κυβέρνηση κάποια στιγμή θα το δεχτεί να βάλει ένα αναμειώσει το ΦΠΑ από το 13 στο 6% σε είδη πρώτης ανάγκης. Και αμέσως μετά δεν πρόλαβα και γύρω στην εκπομπή σας, γιατί ήμουν στη Βουλή, γιατί χρειάστηκε να είμαι σε μια επιτροπή. Και καλά, και σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, μας δίνετε και ειδήσεις. Πάμε λίγο τώρα, βέβαια θα μου πείτε τώρα για κίνητα, θα πούμε. Ναι, και αυτά είναι. Γιατί κάποιες επαγγελματίες, δηλαδή μπήκε πλαφό να μην αυξάνεται στα επαγγελματικά ενίκια. Από 1η-1η σε όλα τα επαγγελματικά κίνητα δεν μπορεί να είναι αύξηση πάνω από 3% και έχει αναδρομική ισχύ, που σημαίνει αν κάποιος έχει πληρώσει παραπάνω, τότε θα γίνει ισοσκελισμός των παραπάνω χρημάτων μέσω των ενοικίων. Και επαναλαμβάνω θετική είδηση σε όλα αυτά, γιατί ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνω πολλές φορές, ο ενεργειακός σήμερα σκοτώνει τις επιχειρήσεις, άρα κάθε προσπάθεια που γίνεται για να συγκρατηθούν τα έξοδά τους, μόνο θετικό μπορούμε να το δούμε. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πάμε λίγο στον πυρήνα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι. Και εσείς και οι επιχειρήσεις, αλλά και εμείς οι καταναλωτές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τους πάντες. Μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι δεν θέλω να πάρω οριζόντια μέτρα, εν ολίγης αυτοί που έχουν κάποιο απόθεμα θα λειτουργήσουν με αυτό, να ρίξουμε το βλέμμα μας στους πιο οικονομικά αδύναμους. Παρά τα αυτά όμως η ακρίβεια τους έχει ακουμπήσει όλους. Και εγώ για παράδειγμα σας λέω κάτι χωρίς να λαϊκίζω, δικός μου λογαριασμός, εγώ είμαι ένα άτομο έτσι, όλη μέρα λείπω από το σπίτι. Μου ήρθε η ΔΕΗ 279 ευρώ συν η επιδότηση, εγώ 279 πλήρωσα σήμερα στο ATM, για παράδειγμα λέω έτσι, ένα άτομο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι. Αν με επιτρέπετε πέρα από το ενεργειακό, εγώ θα σας πω κύριε Σιαδήμα το εξής. Ο καθένας έχει λοιπόν να πάει στο σπίτι να δει τον λογαριασμό ρεύματος και να είναι διπλός ή τριπλός ή τρομερά αυξημένος. Υπάρχει και ένα θέμα εκεί με τα αναπτυξιακά που μπαίνουμε. Αλλά εγώ θα σας λέω ότι κυρίαρχο θέμα παραμένει ο πληθωρισμός. Όπως ακούσατε, επιβεβαιώθηκε από την κυβέρνηση ότι τον Μάρτη κλείσαμε με πάνω από 8% πληθωρισμό. Τι σημαίνει πληθωρισμός? Όλα τα είδη αυξάνονται. Όταν λοιπόν στα είδη πρώτης ανάγκης έχουμε συστασμικά 26 με 27% αυξήσεις, όταν αυξάνεται το ενεργειακό, το ηλεκτρικό ρεύμα και στις επιχειρήσεις, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε, είναι πιο πολύπλοκο. Σήμερα λοιπόν η εικόνα, υπάρχει μια ασφυξία οικονομική στα νοικοκυριά. Όταν λοιπόν τα νοικοκυριά οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα, δεν ψωνίζουν, κυρία Σιαδήμα. Που σημαίνει ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα στην αγορά με τις μειώσεις των τζίρων. Άρα κάθε προσπάθεια, ακόμη και αυτό με τα ενίκια, είναι θετικό, αλλά δεν αρκεί, όπως είπα πολλές φορές. Φαίνεται ότι αυτό το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης θα το έχουμε και όλο τον Απρίλιο και όλο τον Μάιο και βλέπουμε μια ελπίδα από τόσο μετά τον Ιούνιο. Άρα έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και αυτό που λέτε είναι μια κοινή άποψη αγορά σήμερα, ότι οι πάντες καταλαβαίνετε ότι έχουν πιεστεί τρομερά και βεβαίως εγώ δεν πάω να πω πρώτα από τα εργαζόμενοι με τόσο μικρό εισόδημα δεν μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες δαπάνες που υπάρχουν σήμερα, οι οποίες είναι, θα έλεγα, ανελαστικές. Δεν μπορεί να μην τις καταπληρώσει το ρεύμα του. Θα πάρει το αυτοκίνητό του, θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Αυτά όλα λοιπόν τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, θα κρατήσουν 2 μήνες. Επευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, ναι. Αύριο ναι. Έχουμε μια υβριδική συνάντηση, δηλαδή και παρουσία κόσμου, αλλά και με το Zoom, όπου μπορούν να μπουν όλοι από το ea.gr και να δουν το σύνδεσμο να μπουν και κάνουμε διακομματική. Δηλαδή θα έχουμε τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, θα έχουμε τον υπεύθυνο επιχειρηματικότητας από το ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξανδρο τον Χαρίτη, και θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Κινάλ, τον κύριο Κατρίνη, όπου και οι τρεις τους θα δώσουν απαντήσεις για τα φλέγοντα θέματα της οικονομίας. Είναι μια πρωτότυπη εκδήλωση που εγώ καλώ και τους θεατές μας να την παρακολουθήσουν, γιατί εμείς θα βάλουμε τα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα στην οικονομία και στην αγορά και θα κληθούν τα 3 μεγάλα κόμματα να δώσουν τις απαντήσεις. Το ένα τι κάνει σήμερα, τα άλλα 2 τι θα μπορούσαν να κάνουν και ποιες είναι οι σκέψεις τους. Καλό είναι, γιατί είναι και ερωτήματα που θέτω και εγώ στους πολιτικούς, γιατί ξέρετε, πάντα η εκάστοτε αντιπολίτευση είναι σε πιο πλεονεκτική θέση στα δύσκολα ζητήματα. Το θέμα είναι και κοστολογημένα αυτά που ζητούν οι εκάστοτε, έτσι, διαχρονικά. Να λοιπόν, πω και ένα χιούμορ, αν με επιτρέπετε. Εμείς λέμε, συμφωνούμε πάντοτε με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Σωστό είναι αυτό που είπατε. Γιατί είναι κοντά σε αυτά που προτείνετε. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, είπαμε κάτι πριν 10 μέρες. Το είχα γράψει και εγώ στη Real και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι είναι στη φαρέτρα μας. Μείωση του ΦΠΑ. Πράγματι,
θα βοηθήσει στο να μην υπάρχουν άλλες αυξήσεις από εδώ και πέρα, φαντάζομαι, όχι στο να έρθουν μειώσεις, έτσι είναι. Εξαρτάται. Δηλαδή, νομίζω ότι σε κάποια είδη στο ψωμί θα λογικά, αν προκύψει, θα υπάρξει μείωση. Φαίνεται ότι 5 είδη είναι αυτά. Σα λέω ότι βασικά φαίνεται ότι θα είναι σίγουρα το ψωμί, το λάδι, που είναι πολύ βασικά γνωστά. Το ελαιόλαδο, ναι. Τα άλευρα, το γάλα, το κρέας. Ακριβώς. Αυτά όλα, ό,τι και αν λέμε, ένα μέρος ανάλογα την επιχείρηση και το κόστος, μπορεί να έχουμε και μειώσεις τιμών. Μακάρι. Και νομίζω ότι θα είναι σημαντικό, γιατί όσο παραπάνω εισόδημα του μένει. Ακριβώς. Δεν θα ροκανίζει από το εισόδημα. Ακριβώς. Κάτι θα μένει. Ακριβώς. Κύριε Χατζηθοδοσίου, αυτό πότε βλέπετε να παίρνει σάρκα και οστά, μιας και ήσασταν και στη Βουλή? Ξέρετε ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει ψηφιστεί. Ελπίζω στις αρχές της εβδομάδας θα έχει ψηφιστεί. Προετοιμάζονται οι αρμόδιες επιτροπές. Και από ό,τι φαίνεται, νομίζω από τη Δευτέρα, είμαι πεπισμένος ότι όχι αργότερα από την Τετάρτη θα έχει ανακοινωθεί. Μάλιστα. Σημαντικό είναι. Κάποιο άλλο μέτρο θεωρείτε ότι μπορεί να μπει πάνω στο τραπέζι, να συζητιέται? Θα επιμείνω στα άλλα δύο μέτρα που θα τα βάλουμε και αύριο στο διάλογο, που είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, η κατάργηση της αύξησης τιμής. Η μείωση των καυσίμων θα βοηθήσει πάρα πολύ και όχι μόνο στην κίνηση, αλλά στις μεταφορές που θα έχει κάνει θετική επίπτωση. Σας διακόπτω να κάνω μια τοποθέτηση εγώ προσωπική. Θεωρώ ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν πρόκειται να τα ακουμπήσει η κυβέρνηση. Γιατί τόσο καιρό, καταλαβαίνετε το νόημα, το περασπιζόταν με νύχια και με δόντια. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Όταν η αύξηση είναι τόσο μεγάλη, κύριε Σιραδίμα. Εγώ θέλω να μειωθεί, έτσι, μην γίνει καμιά παρανόηση. Το ζητάω μαζί με εσάς εδώ για πολύ καιρό. Απλώς βλέπω και τα πράγματα. Για να περιορίσει το πληθωρισμό, για να περιορίσει τα τιμή, δεν έχει άλλο όπλο. Το όπλο είναι τα θέματα που αφορούν τα είδη πρώτης ανάγκης και εμείς στο ειδικό φορέα κατανάλωσης. Η άποψή μου είναι άμεσα ή έμεσα ή με διάφορους τρόπους με επιδοτήσεις θα υποχρεωθεί να υποδετήσει την ενέργεια συνολικά, γιατί ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, έχουμε μεγάλο δρόμο και δεν θα αντέξουν. Και τα νοικοκυριά θα πιέζονται και οι επιχειρήσεις δεν θα αντέχουν. Και βεβαίως εκεί που είμαστε επιχειρήσεις, το τρίτο μέτρο που θα επιμείνω είναι οι 72 δόσεις. Επιτρέψτε με το καλό ή με το ζόρι, κάποια στιγμή δεν γίνονται 120, γιατί δεν μπορούν να αποπληρώσουν με αυτή την οικονομική ασυστία που υπάρχουν οι επιχειρήσεις, αλλά θα το κάνει. Εγώ εκτιμώ ότι και τα δύο μέτρα που σας λέω, στο επόμενο διάστημα θα πούν στο τραπέζι του διαλόγου. Μάλιστα. Μακάρι. Καθίστε όπως είστε, ένα δύο λεπτά να βάλω τον κύριο Βελισσαράκο στην κουβέντα. Γιατί εσείς από τη μία μου λέτε για μείωση στα πλαφών αύξηση στα επαγγελματικά, από την άλλη, κύριε Βελισσαράκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε αποχή των συμβολογράφων τέτοια περίοδο και τι σημαίνει? Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αποχή των συμβολογράφων για ένα μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ήδη το ακίνητο υπάρχει μία μείωση της δραστηριότητας, της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της αύξησης των υλικών. Τώρα με την απεργία και των συμβολαιογράφων θα έχουμε μεγάλη καθίσθηση. Αυτό σημαίνει ότι ένα σωρό επαγγέλματα που ασχολούνται με την οικοδομή και με το ακίνητο θα υπάρχει μία στασιμότητα και θα δημιουργηθεί ένα κενό στην αγορά που θα έχουμε μείωση του εισοδήματος των επαγγελμάτων. Οι εποχές είναι δύσκολες, τα κόστη αυξάνουν και στην προσωπική του ζωή των συγκεκριμένων, ναι, των συγκεκριμένων επιχειρηματιών, και αυτό θα δημιουργήσει στην αλυσίδα αυτή που είπατε και πριν τον κύριο Χατζηθοδοσίου ένα πλέον πρόβλημα. Κύριε Χατζηθοδοσίου, τώρα, και δεν ξέρω τα θέματα που θέτουν οι συμβολογράφοι, αλλά σε μια περίοδο που υπάρχουν ανάγκες, γίνεται τώρα να μπλοκάρει μια ολόκληρη διαδικασία. Εδώ μιλάμε για πολύ κόσμο που ασχολείται με την οικοδομή. Δεν είναι μόνο οι οικοδόμοι που κάνουν την οικοδομή. Είναι πολλοί υλικά, μεταβιβάσεις, πολλά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να πω αν έχουν δίκιο ή άδικο. Εγώ θα έλεγα ότι πάντα οι άνθρωποι στις αγορές πρέπει να σκεφτόμαστε μια ισορροπία. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε πότε παίρνουμε ένα βήμα, έστω και πολύ αγωνιστό αντιγόμαστε, με πάντα σκεφτόμενοι και πόσοι άλλοι φύγονται. Δεν θα σας πω ότι συμφωνώ ότι διαφωνώ. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούν όσο κρατάει και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, οι οποίες αύριο πιθανά από τις κατασκευές θα έχουν τρομερά προβλήματα για να επιβιώσουν. Άρα θα έλεγα οι ίδιοι πρέπει να κρίνουν μέχρι και πόσο και για πόσο διάστημα και πόσο πρέπει να κρατήσει η απεργία που κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Χατζηθοδοσίου, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία αύριο στην εκδήλωση. Λοιπόν, να μπει ένα λιθαράκι για να τα πούμε εδώ και μετά να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κύριε Βελισσαράκο, μας είπατε τώρα για τους συμβολογράφους. Βέβαια θα πει κάποιος, γιατί εδώ οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, ρε παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να αγοράσουμε σπίτι ούτε να πουλήσουμε. Αλλά επηρεάζει καταστάσεις. Αλλά όλοι έχουν ένα κεραμίδι, άρα πληρώνουν ένφια τώρα, έτσι είναι? Πληρώνουν, πολύ σωστά το λέτε, περιμένουμε την Παρασκευή με Δευτέρα να έχουμε τα νέα αναβασάκια του ένφια. Για Παρασκευή, τώρα μεθαύριο. Τώρα μεθαύριο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δίνει το 200 και καπάκι σου στέλνει και το ραβασάκι για τον ένφια. Το 200 δηλαδή για τους χαμηλούς συνταξιούχους, αυτό εννοώ. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Θα έχουμε και το ραβασάκι του ένφια.
που θα δοθεί δυνατότητα στους φορολογούμενους, στους 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, να το πληρώσουν ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μάιου. Θα είναι η πρώτη δόση, μπορούν να το πληρώσουν είτε σε 10 δόσεις είτε εφάπαξ. Αλλά στο εφάπαξ δεν έχουν κανένα κέρδος. Κανένα κέρδος. Γιατί ξέρω, δεν με ρωτήσετε. Να σου πω κάτι, εγώ έχω καταντήσει γραφικό, ειλικρινά σας το λέω. Άρα, μεσούδι κύριε Βελισσαράκο, αφού θέλει έσοδα το κράτος έτσι, γιατί να πάει να πληρώσει ο άλλος. Α, βάλει 120 δόσεις, όχι 10. Θα τις ρυθμίσει μετά, ούτε τις 10, θα τις ρυθμίσει του χρόνου. Το ξέρει το κόλπο. Κοιτάξτε, εδώ όπως είπε και ο κύριος Χατζηδοσίου, δεν έχουμε και ρυθμίσει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ λίγες οι δόσεις. Δεν πειράζει. Του χρόνου, να ξέρετε, θα φέρουν ρυθμίσεις. Μην ανησυχείτε. Οπότε σου λέω, άλλος δεν χρειάζεται να πληρώσω, θα το βάλω σε ρύθμιση. Εκλογές. Κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, οπότε θα γίνουν μπαταχτσίδες όλοι, άμα είναι. Τουλάχιστον, όπως ο φόρος εισοδήματος δίνει στην εφάπαξ καταβολή του φόρου μία έκπτωση του 3%, ανάλογα θα πρέπει να κινηθεί και στον ένφια. Έστω από τη μία, το έχουμε πει ότι είναι επιδολή. Αυτός ο οποίος είναι κίνητρο. Καλοπληρωτής εντός αγωγικών, δεν πρέπει να επιβραβευθεί με μια καραμέλα. Συμφωνώ απόλυτα και ειδικά τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, που το δεκαετές ομολογό έχει και κοντά στο 3% το κοιό του. Εδώ επιβραβεύονται αυτοί που δεν πληρώνουν. Έχουν ή δεν έχουν. Προσέξτε. Δεν μιλάω για αυτούς που δεν έχουν και για αυτούς που έχουν. Αφού σου λέει άστομο, τι θα γίνει. Αφού θα φέρουν τις δόσεις μετά, θα πω και εκεί πέρα. Γιατί να πληρώσω εγώ λεφτά στο κράτος. Αυτό δεν λένε. Τι σας λένε πελάτες, δεν είναι πελάτες που σας το λένε. Κοιτάξτε, εδώ τώρα, εγώ συνομιλώντας με πελάτες, αντιμετωπίζω το εξής. Μου λένε, έχουμε το φόρο εισοδήματος που κάνουν τις δηλώσεις. Έχουμε τον ένφια. Έχουμε συνταξιούχοι αναδρομικά που έχουν έρθει. Έχουμε κάποιες άλλες οφειλές. Επιχειρήσεις μαζευτήκαν οφειλές και στην πανδημία υπήρχαν και από πριν. Τι να πρωτοπληρώσουμε. Οπότε τι μου λένε, μην πληρώνουμε τίποτα άστα, μήπως γίνει μία ρύθμιση γενναία των 72 δόσεων και τα βάλουμε όλα μέσα. Αυτό όμως θα αυξάνεται λεξιπρόθεσμα συνεχώς. Και το παρατηρούμε όχι μόνο στην εφορία, το παρατηρούμε και στα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Σιάτη, με αυτό. Και δεν έχουμε φτάσει εκεί πέρα. Βλέπουμε συνεχώς τα λεξιπρόθεσμα να ανεβαίνουν. Θα πρέπει να μπει ένα στόπ. Να βοηθήσει η πολιτεία με γενναία κουρέματα στις προσαυξήσεις, με πολλές δόσεις στους οικονομικά ασθενέστερους, για να μπορούν όλοι να πληρώσουν και να εισπράττει το κράτος και να λειτουργεί ομαλά η επιχειρηματική δραστηριότητα. Κύριε Βελισσαράκο, την Πέμπτη είπατε, ή την Πέμπτη ή τη Δευτέρα, κοντός Παλαμός Αλληλούια, είναι ο ένφια, έτσι. Την Παρασκευή με Δευτέρα, ναι. Με συγχωρείτε, Παρασκευή, δικό μου λάθος. Με τις φορολογικές δηλώσεις τι γίνεται. Το λέγατε την περασμένη φορά, γιατί ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις ειδικά από το 18 και μετά, Ιούλιο και... Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Είναι γεγονός ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις... Έχει ανοίξει ήδη δηλαδή. Έχει ανοίξει από την πρώτη εβδομάδα. Απλώς δεν είναι πλήρως ενημερωμένη. Α, δηλαδή με σχόλια, αν έρθω εγώ τώρα σε εσάς, αν ήμουν εγώ σε εσάς για να κάνουμε φορολογική δήλωση, δεν πάω να την κάνουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλήθος σε φορολογούμενοι που μπορούν να τον κάνουν. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φορολογούμενοι που πέραν κάποια επιδόματα ΟΕΤ που στις πρώτες μέρες δεν ήταν μέσα όλα καταχωρημένα. Υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βιαστούν να κάνουν άμεσα τη φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι που έχουν τέκνα που σπουδάζουν, δηλαδή που είναι φοιτητές και νοικιάζουν κάποιο σπίτι, γιατί πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό παροχή της ΔΕΗ ώστε να πάρουν την επιδότηση του ρεύματος. Για ξανά πείτε το αυτό, δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει ένα μπόνους από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, τι λέμε. Η υποβολή των δηλώσεων είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να πάνε να την κάνουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου. Αλλά όσοι φορολογούμενοι έχουν τέκνα τα οποία σπουδάζουν και τους νοικιάζουν κατοικία, θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση άμεσα, γιατί θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό που παροχή της ΔΕΗ ώστε να επιδοτηθούν στο ρεύμα τα σπίτια αυτά που νοικιάζουν οι φοιτητές. Ναι, εδώ πέρα υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, φαντάζομαι, έτσι. Πάρα πολύ. Γιατί να πούμε και το εξής, ότι όσα παιδιά σπουδάζουν φοιτητές, δεν κάνουν ξεχωριστή δήλωση. Μπαίνουν κάτω από τις οικογενειακές, κάτω από τις φερούλες των γονιών τους. Μάλιστα. Άρα ο γονιός όταν κάνει τη δήλωση λέει, ο γιος μου, η κόρη μου σπουδάζει στην Πάτρα, τώρα είναι και επίκαιρη η πόλη, έχουμε νοικιάσει αυτή την κατοικία, συμπληρώνει τον αριθμό της παροχής της ΔΕΗ και επιδοτείται στο ρεύμα. Μάλιστα. Γιατί αν το κάνει τον Ιούνιο, μπορεί να έχει σταματήσει η επιδότηση. Και τυπικά φορολογικές δηλώσεις μέχρι πότε δεν μπορεί να κάνει. Το λέω το τυπικά, γιατί κάθε φορά δίνουν και μια παράταση και ένα-δύο εβδομάδες. Ναι.
που πάλι νομίζω ότι θα δοθεί, αλλά μην πάμε με αυτήν την κατεύθυνση. Όχι, εμείς θα πάμε με τη θετική και πάντα στις προθεσμίες. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου και καταληκτική ημερομηνία για να πληρώσουν την πρώτη δόση θα είναι τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου, που αν δεν κάνω λάθος είναι 29 Ιουλίου. Για εσάς το διεύθυνε, κύριε Βελισσάκο, να κάνετε 15 Αύγουστο λογιστές. Αν μου επιτρέπετε, κάτι, θα σας πω κάτι. που με πιάνει ένα παράπονο. Οι συμβολιογράφοι κάνουν απεργία. Πάλι και εγώ δεν θα κρίνω καλός κακός με κάποια αιτήματα, γιατί τους βάζουν κάποιες επιπλέον υπηρεσίες. Εμάς τους λογιστές μας έχουν φορτώσει. Όλες τις πλατφόρμες. Όλες τις πλατφόρμες έχουμε γίνει. Κάνουμε δεκαπλάσια δουλειά από την εφορία. Δηλαδή, ίσως συνολικά θα πρέπει να το δει αυτό. Έχετε καταντήσει εργολάβη της εφορίας εσείς και δεν το έχετε καταλάβει τώρα με την πανδημία. Ή να μας βγάλουν και σε αδίμα ένα μισθό. να παίρνουμε ένα μισθό. για αυτά που κάνουμε. Όχι, καταλαβαίνω. Θυμάστε τι μου λέγατε πέρσι. Ότι δεν θα κάνουμε διακοπές τον Αύγουστο. Μου λέτε δεν μπορώ να κλείσω. Το γραφείο μου λέτε δεν μπορώ να το κλείσω έτσι όπως έχει γίνει με τις φορολογικές. Και ξέρετε τι γίνεται. Και να θέλεις να κάνεις διακοπές. Όταν το σώμα μου είναι αλλού και το πνεύμα μου είναι στο γραφείο, γιατί έχω συνεχώς ενοχλήσει τα τηλέφωνα, με παίρνουν ειδικά άνθρωποι συνταξιούχοι που εκεί δείχνουν μεγάλη ευαισθησία. Ο γονιός σας που έχει ένα άγχος, δεν μπορεί να μου το απαντήσουν ότι το δώσει τη λύση. Άρα δεν μπορεί να είμαι ήρεμος. Για να ρωτήσω κάτι τώρα κλείνοντας, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα των τηλεθεατών. Ξέρετε, ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτή είναι η καθημερινότητα, κακά τα ψέματα. Μπορεί να έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία που επηρεάζει και επηρεάζει πάρα πολύ τη γειτονιά μας, ειδικά εδώ την Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται με τους λογαριασμούς στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, τις ανατιμήσεις των προϊόντων. Άλλος με τη σύνταξή του πότε θα την πάρει, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Αυτοί που είχαν πάρει κάτι αναδρομικά έπρεπε και θα φορολογηθούν έτσι. Μέχρι πότε έπρεπε να οι λογιστές να τα βάλουν στο σύστημα, αυτό μου γράφουνε. Κοιτάξτε, οι λογιστές έπρεπε να τα βάλουν στο σύστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Δόθηκε με μια παράταση και δόθηκε και το εξής, ότι στις περιπτώσεις που δεν έβγαινε, που υπήρχαν τα αναδρομικά, δεν θα είχε πρόστιμο η φορολογική δήλωση. Δηλαδή θα την κάνανε χωρίς πρόστιμο. Ναι. Αλλά θα πλήρωνε προσαυξήσεις για το ποσό αυτό. Ήταν κάτι στρεβλό που έγινε, γι' αυτό είχαμε πει και από την εκπομπή σας, ότι ήταν καλό και το λέμε και για μελλοντικό, ίσως στο μέλλον ξαναγίνει, ξαναπάρξουν τα αναδρομικά, να γίνεται μια οριζόντια κράτηση, ένας οριζόντιος φόρος στη στιγμή που δίνουν τα αναδρομικά, ώστε μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε δηλώσεις επιπλέον και να υπάρχουν ημερομηνίες καταληκτικές, να δίνονται παρατάσεις και να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά έπρεπε στην ουσία να έχουν λήξει μέχρι τέλος του χρόνου. Δώσανε μια παράταση μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πολλοί συνταξιούχοι, οι περισσότεροι το έχουν κάνει από φόβο. Καταλαβαίνω. Γιατί μην πληρώσουν από τα έξοδα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, να πω μονάχα ότι, επειδή το συζητάγαμε πριν με την κυρία Παγώνη και το καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, τελικά το έχει γίνει διορθωτική από το Υπουργείο Υγείας. Άρα, καλώς έλεγα εγώ στην αρχή, γιατί μετά διάβαζα ότι η ισχυρή σύσταση για τους 60 και άνω είναι σε ευπαθείς και 75 και άνω, 70 και άνω για τους υπολείπους. Όσοι είναι από 60 ετών και πάνω, τώρα μου έχει έρθει μήνυμα στο κινητό μου, όσοι είναι από 60 ετών και πάνω, ισχυρή σύσταση του Υπουργείου Υγείας για τέταρτη δόση, άρα για δεύτερη αναμνηστική δόση. Όχι μόνο για ευπαθείς, για όλους. Αλλά ισχυρή σύσταση. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση και δεν είναι σε συνάρτηση τέταρτη δόση με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Άλλωστε, από τις 15 Απριλίου υπάρχει και αναστολή στο πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί για όσους 60 και άνω δεν είχαν εμβολιαστεί, τουλάχιστον δεν είχαν κάνει την πρώτη δόση. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Βελισσαράκο, αυτή την ώρα ο κόσμος προσπαθεί ακριβώς να καταλάβει τι γίνεται. Γι' αυτό υπήρχαν και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας πριν δευτερόλεπτα, πριν από ένα λεπτό κυριολεκτικά. Λοιπόν, είσαστε πολύ έγκυρος και έγκυρος, κύριε Σιάδημα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βελισσαράκο. Καλή συνέχεια.